Για παλιά μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βίντεο. Αυτό είναι το Tesla Model Y μου. Ωραίο, καλό, το βασικό είναι, δεν είναι το γρήγορο. Γεια σου αγάπη μου, πήγα να σκοτωθώ. Λοιπόν, θα έρθω μετά. Να προσέχω. Εν τω μεταξύ, από ό,τι βλέπεις, έχω ήδη βάλει κάτι που το έχω δείξει στο προηγούμενο βίντεο που λογικά θα δεις εδώ πάνω δεξιά. Αλλά πάω να φέρω και τα υπόλοιπα. Ωχ, πήγα να σκοτωθώ. Η γιαγιά έχει βάλει εδώ 500 διακοσμητικά. Θα σκοτωθούμε. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στο κλειδαράδικο για να κάνουμε το unboxing, πρέπει να πάρω και το τιμόνι. Να το ξεχάσω. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να πάμε να πάρουμε τι άλλο. Άλλο ένα δωματάκι από το team. Και γιατί να πάμε να το πάρουμε εμείς, ρε Σωτήρη, ενώ μας είχες πει ότι το team έχει δωρεάν μεταφορικά για κάτι άλλα περίεργα? Γιατί πολύ απλά. Κάτσε εδώ. Βάλε και αυτό εδώ. Γιατί πολύ απλά το team πλέον στέλνει και με το box. Οπότε έχω δύο δέματα με DPD, ACS, δηλαδή courier σπίτι, που θα έρθουν το απόγευμα. Και έχω ένα δωματάκι σε ένα box εδώ πάνω. Οπότε θα πάω, θα βάλω τον κωδικό, θα το πάρω και κομπλέ. Ευτυχώς είναι πολύ δίπλα. Ο αστέρας βέβαια του βίντεο θα είναι αυτό εδώ πέρα το τιμονάκι, το yoke όπως λένε, που το πήρα και αυτό από το τίμου. Και δυστυχώς αυτό δεν θα μπορέσουμε να το βάλουμε το κουμπάρο. Ναι, ο αερόσακος βγαίνει εδώ πέρα πάρα πολύ εύκολα. Αλλά για να μπορέσει να το βάλει και να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να πάμε σε ένα μηχανικό να πάρουμε ένα εργαλείο ακόμα. Δεν κάνω καν timelapse. Θα πάμε κατευθείαν. Κοίτα τώρα πόσο μακριά είναι. Έρχομαι εδώ. Ξαναστρίβω αριστερά. Είναι τόσο δίπλα που είναι αστείο, ρε φίλε. Δηλαδή, δώστο στον courier μου, ρε. Τι θα είναι, μια σταλιά δεματάκι θα είναι. Άμα είναι με box now, θα είναι μια σκατούλα τόση. Λοιπόν, τα πράγματα για το Tesla τώρα. Όπως καταλαβαίνεις εδώ πέρα, όταν παίρνεις ένα Tesla, δεν μπορείς να κάνεις κάποιες επεμβάσεις όπως να πάω να του βάλω μια πιο δυνατή εξάτμιση, να πάω να του αλλάξω πρόγραμμα, να πάω να του βάλω ένα φίλτρο, να πάω να βάλω μια χωάνη ή οτιδήποτε. Τα πράγματα που βάζεις στο Tesla είναι καθαρά αισθητικά. Θα είναι όμορφα. Κάτσε εδώ τώρα γιατί μετράνε. Λοιπόν, μην τον προσβάρουν τον άνθρωπο. Θα είναι κάποια πραγματάκια που θα σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη σχετικά με αποθηκευτικούς χώρους και τέτοια. Να αλλάξεις τα πατάκια γιατί άμα έχεις παιδιά, όπως έχω εγώ. Περάστε. Λοιπόν, γιατί άμα έχεις παιδιά όπως εγώ, ας πούμε, και είσαι ψυχαναγκαστικός με το αμάξι, δεν θα περάσεις καλά. Τα Tesla έρχονται με κάτι πατάκια που μαζεύουν τη βρώμα σαν μαγνήτης. Πέταξα και κολαράκι. Ποιος λέει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι διασκεδαστικά? Να και τα μποξάκια εκεί, το βλέπω πράσινο. Λοιπόν, πάταμε το αλάρμ που είναι εδώ πάνω, είναι σε βλαμμένο μέρος. Αράζουμε λίγο εδώ πέρα. Οπ, ωραία. Και πάμε να πάρουμε το μποξάκι μας. Πάρκινγκ, ζώνη. Το κινητό το έχω στη τσέπη και βγήκαμε. Θα τραβήξουμε και ένα story. Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα unboxing. Πού είναι το κουτί μου? Πού είναι το... Να το κουτί μου. Και τι έχω εδώ μέσα? Δεματάρα από το τίμου. Λοιπόν, τώρα κοίτα, με πετυχαίνει σε μια φάση που βρίσκομαι εγώ εδώ πέρα στα μποξάκια για να πάρω αυτό το πακέτο και έχω πίσω φορτωμένο στα μάξι γύρω στο 1,5, 5, 10 κιλά, δεν ξέρω πόσο είναι, πραγματάκια για το Tesla. Αμάξι από το Tesla βίντεο έρχεται, οπότε πάω στο κλειδαροκουμπάρο για να το τραβήξω. Πριν όμως πάω να το τραβήξω, να σου πω αυτό. Γράψου το τίμου από εδώ και πάτα εδώ για να πάρεις κουπονάκια και εκπτώσεις. Λοιπόν, και θα κάνω κι άλλο ένα story, γιατί έγινε κάτι που με στεναχώρησε αρκετά. Οκ, αυτά. Λοιπόν, τώρα πήρα το δεματάκι, πηγαίνω προς το κλειδαράδικο, κάτσα να κλείσω και το air condition εδώ πέρα για να μην μας ζαλίσει και να σου πω αυτό. Σήμερα κάθομαι το πρωί στον υπολογιστή μου και μου σκάει ένα ωραιότατο μήνυμα στο Instagram. Ένας φίλος της σελίδας τέλος πάντων μου λέει: Καλά, ρε Σωτήρη, δεν το ξέρεις αυτό το κόλπο που είσαι μέσα τέτοια από το τίμου την αρχή και ιστορίες. Τη ψηλιάζομαι από τη δουλειά και του λέω: Για πες φίλε, ποιο κόλπο? Μου λέει: Κοίτα να δεις. Κάνω παραγγελίες από το τίμου και το πιο ακριβό προϊόν της παραγγελίας πάω και λέω ότι μου ήρθε χαλασμένο. XD. Του λέω: Ναι. Και είναι χαλασμένο. Όχι, ρε, όχι, ρε. Και μετά μου λένε: Κράτα το και το παίρνω δωρεάν ουσιαστικά. Του λέω: Συγχαρητήρια, είσαι ένας απατεώνας. Είσαι ένας βρωμιάρης. Μου λέει: Γιατί το λες αυτό, δεν είναι ωραίο κόλπο? Άκου να δεις, φίλε. Έχουμε μία εταιρεία, το τίμου συγκεκριμένη περίπτωση, που έχει την καλύτερη πολιτική επιστροφών και εγγύησης. Όντως, σε πολλά προϊόντα μπορεί να γυρίσει και να σου πει: Μη μου το στείλεις καν, αφού έχεις πρόβλημα, φίλε. Συγγνώμη, πάρε και ένα κουπονάκι για την επόμενη αγορά. Πάρε τα λεφτά σου πίσω, εννοείται όπου θες, ή στο PayPal ή στην κάρτα που έχεις πληρώσει, ή στο βάζουμε κι εμείς σαν balance μέσα στο λογαριασμό σου, να ψωνίσεις κάτι άλλο. Και εσύ πας και το αμπιουζάρεις, το εκμεταλλεύεσαι. Okay? Λοιπόν, αυτό όταν γίνει σιγά σιγά, γιατί είχα δει και εγώ κάποια TikToks που βγαίνανε και λέγανε και σας δίνανε αυτή την οδηγία και καλά, δείτε εδώ φοβερό κόλπο που βρήκα. Και λέγανε από κάτω: Καλά, ρε, λέει, αυτό είναι απάτη. Λέει, κάποια στιγμή θα μας το κλείσουν αυτό και δεν θα μας αφήνουν. Θα μας λένε σε όλα στείλτο. Και εγώ που έχω όντως πρόβλημα με ένα προϊόν, θα βρεθώ σε μια διαδικασία που πάλι δωρεάν είναι και τα μεταφορικά να το στείλεις πίσω, να πηγαίνω να τρέχω και τέτοιο, ενώ μπορούσε να γίνει άμεσα. Και για όλα αυτά φταίτε εσείς. Οπότε είναι λογικό. Λοιπόν, παιδάκια μου, είναι αυτό ότι
Είμαστε ό,τι χειρότερο, ok. Αυτές τις παροχές τις έχουμε ξαναδεί. Τις είχαν πάρα πολλά καταστήματα. Την είχε το Bangu, την είχε το Geekbank, την είχαν τα Κίνεζο μάγαζα. Γενικά πάρα πολλοί βγαίνανε και λέγανε ότι δεν αξίζει τώρα, ρε φίλε, να μπαίνει στη διαδικασία με μεταφορικά και τέτοια που είναι και χαμηλής αξίας. Πάρ το κράτα το τέλος πάντων, κάνε το ό,τι θες. Πάστο και καλά για να δούμε ότι δεν το έχεις εσύ πλέον και σου δίνουμε τα λεφτά σου πίσω. Οπότε ναι, δεν είναι exploit, δεν είσαι πονηρός, είσαι ένας απατεώνας. Και γενικά είναι αυτό ότι κάποια στιγμή θα κοπούνε και από το τίμο και αυτά, όπως είναι λογικό. Και όσο για το κάνεις είναι κρίμα, ρε φίλε. Δηλαδή να χαλάσει συνολική εμπειρία που έχουμε εμείς με ένα κατάστημα, επειδή είμαστε Έλληνες, πονηροί, ξέρω εγώ, απατεώνισκοι. Είναι τέτοιο. Και δηλαδή αυτό το είχαμε δει πιο πολύ στο Amazon. Δηλαδή το Amazon έχει την καλύτερη πολιτική επιστροφών, τέλος πάντων εγγύησης στον γαλαξία. Δεν πάει να χαλάσει το κινητό σου, ξέρω εγώ, που έχεις αγοράσει από το Amazon μία μέρα πριν τα δύο χρόνια, κατευθείαν full refund, τα λεφτά σου πίσω, χωρίς μαμού, χωρίς ιστορίες, χωρίς κάτσε να δούμε πώς το επιδιορθώσουμε και τέτοια. Αυτά αρχίζουν και κόβονται. Όπως και δεν στέλνουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Εκεί μας έχουν βάλει σε μία λίστα μαζί με Αλβανία, με Μάλτα και τέτοια, που λέει αυτή εκεί πέρα είναι αγορά, ξέρω εγώ, υψηλού κινδύνου, κάνουν συνέχεια πατεωνιές, τι γίνεται, όλα τα πράγματα που εκεί ή χάνονται ή ξέρω εγώ είναι χαλασμένα. Και γενικά μπήκαμε σε μια περίεργη blacklist που δεν στέλνουν πράγματα πλέον. Ναι, είναι ψηλό στενάχωρο. Θα στεναχωρηθώ εγώ που θα χάσει λεφτά το τίμου? Όχι, αλλά δεν χάνει λεφτά μόνο το τίμου, θα χάσει λεφτά και κάποιος κακομοίρης που θα έχει όντως πρόβλημα. Τρόποι και κόλπα για να εκμεταλλευτούμε το σύστημα υπάρχουν. Πολύ πρέπει να σκέφτεσαι και λίγο τις συνέπειες. Και φτάσαμε στο κλειδαράδικο. Αλεξάνδρα, Κις, τι δεν έχεις φορτιστεί? Κλεισθένους 134, 60-48, 48 και 63, 60-48, 48. Γεια. Δεν πληρώνω για διαφήμιση. Δεν πληρώνω για διαφήμιση. Έλα ρε φίλε, τόσα λεφτά βγάζετε στις κλειδαράδες. Έχετε και τα τυχερά σας και καλά, ό, κλειδώθηκα, δεν έχω να σε πληρώσω και τέτοια. Θα τα βρούμε αλλιώς. Τι έγινε? Τι, γιατί γελάς ρε, δεν είναι έτσι, δεν ισχύει? Ψέματα μου λένε οι ταινίες που βλέπω. Το αλλιώς πώς θα τα βρούμε. Δεν ξέρω. Ρώστε εδώ πέρα. Αχ, κάτσα να βγάλω το γυαλιά, μαλακά. Πήγα να πάρω κι άλλο δωματάκι. Εντάξει, το δεν έχει φορτιστεί. Δεν λέει κάτι. Πήγα ηλίθιος με τον Τζάνσνο. Ήρθα με τον Τζάνσνο ηλίθιος και δεν έφερα το φορτιστή μου. Μπορδέλα, κάθεται γάμο σε ένα σκεφάλι. Έχει κάτσει στραβά πάλι. Εντάξει, ρε μαλακά, τι να κάνω. Δεν είμαι ένα πιτογράφο. Ξέρει τι έχω φέρει, ε. Όχι. Πάει και το τέτοιο. Μπλου! Πού σε ρε. Τι είναι, καλά. Ήρθα εγώ όλο χαρά. Τι έγινε? Καλά μου ρε. Τι έγινε, κάνατε σκοπό? Πώς και δεν σε έχει χώσει καμιά δουλειά ο άλλος? Δεν έχεις τέτοιο, δεν είχες φορτιστή πάνω. Το ποδήλατο. Δεν το ξέχασα ρε. Ρε ξέρεις τι έγινε? Παίρνω το ποδήλατο, το Johnston, το X50. Για να το βάλουμε στο αμάξι της μάνας μου, δεν ήθελα να το βάλω στο Tesla τώρα, το γαμίσω, ρίξω καθίσματα, έχω και τα καθίσματάκια των παιδιών, δεν πέφτουν τελείως. Και για να το βάλω μέσα, ξεφούσκωνα λάστιχα, έσβηνα τη τιμόνια, τα ξέσφυγα να τα βάλω έτσι τέτοιο. Ζωρίστηκα άσχημα να χωρέσει στο κλειό, δεν ξέρω. Τι έχει μάνα μου, ρε, κόρσα. Στα αρχίδια του. Στο κόρσα και πάνω στο ζόρι, ενώ τα είχα όλα τακτοποιημένα, ωραία και καλά, ξέχασα το φορτιστή. Τι φορτιστή θέλει να έχω? 52,4 βολτ, 2 αμπέρ. Κατοστάρι, βατ. Αλλά είναι με το τσουσουνάκι το μικρό. Και έχω εγώ από άλλες συσκευές και από ηλεκτρικά οχήματα τα άλλα τέλος πάντων, αλλά γι' αυτό δεν έχω. Τι είναι, τι είναι. Δεν δουλεύει κανένα, από όλα το κάνει. Όχι. Και τα λάπτοπ δηλαδή. Άστο. Άστο, δεν πειράζει. Απλά δεν ψήνουμε τώρα να αγοράσω γιατί κάνω αυτή 35 ευρώ, ξέρω εγώ που βρήκα τον πιο φθηνό. Οπότε το έχω κάτω, θα το στείλω απλά πάνω. Απλά ήθελα να κάνω μερικές βόλτες ακόμα. Χθες πήγαμε με αυτόν βόλτα τώρα εδώ πέρα. Ξέρεις, θα τραβάει αυτό τώρα, ε. Τι? Ότι κάναμε βόλτα, είπα. Δεν είπα τίποτα. Τι είναι αυτό? Βυζιά. Πανηγυρίζουν στο γήπεδο και ο άλλος σιγουέλει το πόδι και πανηγυρίζει. Ό,τι έχει ο καθένας. Απίστευτο. Λοιπόν, έφερα πράγματα για το τι μου, για το τι μου λέω. Έφερα πράγματα για το τέσσελα από το τι μου. Έχω φέρει... Μία και την άλλο πάει ακούρεμα. Τι λες ρε μαλακά? Ωραία, έλα, τελείωνε. Λοιπόν, βασικά θα φέρω εδώ να κάνουμε το unboxing για να δούμε, γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι έχω πρωτοφέρει, ρε. Έχω φέρει πολύ πράγμα. Α, πέφτει. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα? Αυτό πρέπει να είναι. Α, και screen protector. Α, το screen protector πρέπει να είναι. Καλά, σίγουρα έχει σπάσει. Να πάω να το δώσω δίπλα στον τέτοιο. Πώς το λένε, ρε? Λευκό το περισσότερο, είναι ηλίθιο. Εννοείται, φίλε. Είμαστε από τα νιώσα. Τι? Αφού είναι άσπρο το αμάξι. Τι κάνετε, μαλάκα? Έλα, μαλάκα, για κάνουμε unboxing, είπαμε. Κανονικά έπρεπε να ήσουν 7 η ώρα το πρωί εδώ. 7 η ώρα είχα babysitting.
Δεν γίνεται, λοιπόν, μην αγχώνεστε, είναι απλά τα πράγματα. Αν μου φέρετε ένα σκαμπουδάκι και να κάτσω. Να μου φέρετε ένα σκαμπουδάκι να κάτσω. Εξυπηρέτηση 0 στο κλειδωράδικο του Αλεξανδράκη, να το ξέρετε, παιδιά. Μα τη διαφήμιση μας την έκανε, θέλω. Μαλακία μου. Τα παπάκια μας. Ω, μαλάκα, ήταν πιο χαμηλό από ό,τι περίμενα και πάω να κάτσω και πιέστηκα, αλλά σκοτώθηκα. Αυτά τι είναι. Καλύματα έχεις πάρει. Τα πάντα έχω πάρει, ρε. Εσύ τι νόμιζες. Για να πας πάνω, θα κλείνει. Ναι, ρε, από κάτω έχει τις τρυπούλες για να βγει. Γιώργο, τελικά δεν ήταν όλα τα πράγματα του τίμου. Θέλετε να το βάλετε εδώ να το κρεμάτε, τι κάνω. Αυτό, αυτό είναι ο Χριστούλης. Σας αρέσει? Κάτσε, περίμενε, γιατί αυτή η τσάντα πρέπει να είναι η χριστιανική που έχω πάρει για την πεθερά. Θα έχει κι άλλα, Γιώργο, περίμενε. Είναι η χριστιανική, λέει. Περίμενε, πώς ανοίγει το. Έχει κουμπάκια, έχει τέτοια. Και αυτό... μπαίνει το άλλο, μπαίνει πάνω εδώ. Όχι, βγάζουμε το άλλο. Και κουμπώνεις το άλλο. Από κάτω, άμα δεις, έχει δύο τρυπούλες. Κοίτα από την κάτω μεριά, έχει δύο τρυπούλες. Yeah. Αυτές πρόχνεις με ένα σιδεράκι, τέλος πάντων, απομονώνει τον αερό σου και βγαίνει. Μετά το ξεβιδώνεις και όλες τις φύσες τις πας και τις κολλάς από εκεί πάνω ξανά. Καλάρι σου τόση ώρα. Καλάρι σου, γιατί ένα. Ο Χριστός σου. Και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία θα είναι τώρα. Αυτός εδώ είναι ο Ιούδας. Λοιπόν, αυτό εκεί πάνω θα δένει άψογα. Κοίτα, εδώ είναι ο Άγιος Πέτρος. Εδώ είναι ο Παύλος. Όπα! Έχω διπλό. Τα ανταλλάζεις. Έχεις κανένα. Κάτσε. Είναι υπερατούρε. Κάτσε, ρε, τι έχουν κάνει. Το κάνεις, ναι, κολλάς, αλλά. Και τα έχω καιρό αυτά σφραγισμένα. Και τα έχω καιρό σφραγισμένα. Κάτσε, περίμενε. Μπορεί να είναι εδώ μέσα. Ρε, τι γίνεται. Ναι, κάτσε εδώ, τι είναι πάλι, ρε φίλε. Αφού είναι μυστικό, γιατί εγώ δεν έχω βγάλει φωτογραφία. Σταμάτα. Λοιπόν. Το έχουν μάθει όλοι πλέον. Το κόψε. Πάψε. Ποιο να κόψω. Ξέρει, το έχει κόψει τα δύο. Όχι, ρε. Κόβει πολύ μάτσε. Ρε, είμαι πολύ τέτοιο. Νίντζα. Συγγνώμη κιόλα, εγώ αυτό που το έχουν τυλίξει εδώ πέρα, σα αλαμιέρο. Λοιπόν, από το Lidl. Δεν το έχω κόψα, λέει. I saw that. Αυτό το έχω βάλει στην πόρτα. Αυτό το έχω βάλει στην πόρτα μου από πάνω. Είναι ένα ξύλινο αντών και το βάζει στην κάσα. Και λέει, το είδα. Αυτό είναι μιμ και καλά. Εκεί πέρα έχω άλλο ένα. Τι τα κρατάς, ρε. Αντίχριστε. Μα είσαι τη ζουμπουλία, ήταν. Έχει πεθερά. Η πεθερά ακού τώρα να δεις. Είχα πάρει ένα τέτοιο και ήταν σεντόνι. Καλυματάκι, δεν ξέρω. Όχι, τι ήτανε. Όχι συντονάκι. Καλυματάκι, κουβερτάκι, απαλό. Ξέρω εγώ για. Για τέτοιο. Άκου να δεις. Όχι, για τρολιά το έφερα. Για να αγαπήσει. Λοιπόν, και τη το δείχνω και λέει τι πράγματα είναι αυτά. Και πάνω στον κύριο να κάθονται και τέτοια. Εγώ τον πήρα για καλό και άρχισα μου τέτοιο. Έχει τελικά. Άρχισε να ξαναρωτάω. Ναι. Γιατί. Τελικά το. Δεν ξέρω, το ξέχασα. Αλάρμη ή το φλάσι είναι. Τέλος πάντων, και τη το δίνω. Λέει, εντάξει, θα το πάρω, τι να κάνω, θα το βάλω κάπου να είναι όμορφο στο σπίτι και τελικά με αυτό σκεπάζει τα μικρά τώρα. Βοήθειά τους, για να γλιτώσουν από μένα και καλά. Κάτσε. Για να γλιτώσουν από μένα. Να τα προστατεύει ο Θεούλης. Αυτό, θα το βάλεις στο καθρέφτη του αυτοκινήτου, βάζουν ένα σταυρουδάκι να υπάρχει. Αυτό δεν μ' αρέσει, δεν είναι ωραίο print, αυτό είναι κακό. Yeah. Πάρε εδώ. Κάτσε ρε. Τι έχει το print. Ναι, κάτι δεν μ' άρεσε. Είναι το print και το μετά. Ωραία. Και αφού φύγαν οι πελάτες, κάτσε να ανοίξω εγώ τα υπόλοιπα δερματάκια. Να δούμε τι έχουμε. Ωραίο κοπίδι έχετε, ρε. Special, ρε. Καλά. Ας το γι. Λοιπόν, storage box under the central screen. Κάτω από την. Α, αυτό είναι αποθηκευτικός χώρος για κάτω από την κεντρική οθόνη. Η αλήθεια είναι ότι αποθηκευτικούς χώρους δεν έχω ανάγκη εγώ τώρα τόσους. Και παρόλο με τα παιδιά. Δηλαδή, και εγώ είχα τρομάξει έτσι που μου το λέγανε στην αρχή. Ανοιχτό ήτανε. Είχα τρομάξει, αλλά με έχουν ψιλοκαλύψει. Τώρα, βέβαια, όσο περισσότερο χώρο έχεις, ξέρεις ότι θα γεμίσεις αυτόν τον χώρο. Αφού τον έχω, λέω, κάτσα βάλω και κάνα πραγματάκι εκεί πέρα. Που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην έβαζες. Αλλά οκ. Okay. Οπότε, αυτό είναι για κάτω την κεντρική οθόνη. Και αυτό τι είναι. Το τραβάς έτσι. Τουλαπάκι. Και εδώ.
Μου φαίνεται αυτά πρέπει να δω και βίντεο πώς μπαίνουν. Οπότε άστο αυτό στην άκρη. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, μετά τι έχουμε. Έχουμε αυτά εδώ τα κουτάκια που μπαίνουν κάτω από τα καθίσματα. Αυτό θα είναι σαφώς πιο χρήσιμο. Αυτό βέβαια τώρα, κατά τη μεταφορά, αυτό μπορεί να πάει για refund. Screen tempered glass film. Αυτό θα το αφήσω να το βάλει ο Γιώργος που ξέρω ότι γουστάρει. Και του νεκτάριου δίπλα από τα ρόστερ, αυτό το βαλεί. Κλείσε παράθυρα, μη με ενοχλείς, τώρα κάνω δουλειά. Για screen protector αυτός με τόσα λεφτά που έχει δώσει Spigen με τέτοιο για τα Samsung. Καλά, το έχει τερματίσει. Λοιπόν, τι έχουμε... αυτό τι είναι πάλι. Tab, πολύ χρήσιμο. Αυτό είναι tab για να σηκώνεις το πατάκι και αυτό εδώ πέρα είναι USB hub. Και εδώ τώρα ήρθε η ώρα για κράξιμο. Γενικά υπάρχουν κάτι group της Tesla, στο Facebook ειδικότερα, που είναι για τους ιδιοκτήτες. Και όλοι στην αρχή πηγαίνανε και πέρανε αυτούς τους έξτρα τάκους που πήγαινε και βάζει και καλά για να σηκώνεις το αμάξι. Μην το σηκώσει κανένα άσχετο και σου κάνει ζημιά, γιατί έχει και καλά υποδοχές από κάτω. Και έχουν φάει αυτά εδώ το κράξιμο του αιώνα. Λένε μην τα χωράζετε, είναι απάτη. Έχουν ένα δίκιο, αλλά ξέρω εγώ, αυτός που θα πας εσύ τώρα που θα μείνεις στην εξορία του Θεού εκεί πέρα ή θα βρεις ένα λάστιχο, θα μπορεί να το σηκώσει σωστά ή θα σου κάνει καμία ζημιά. Όλοι με αυτή την προοπτική, δηλαδή, κι άμα δεν έχει. Δεν έχει όμως ο άλλος το ανεβατόριο που έχει ήδη τα μαλακά. Και είναι όλη η μπαταρία από κάτω, αυτό είναι το θέμα. Ενώ αυτό έχει υποδοχές πλα πλα. Και... για πού ρε. Για, ναι. Να μην ακουμπάει μέταλλο με μέταλλο, να έχεις κάτι τέτοιο. Αλλά κάθε μάρκα δεν έχει το δικό της ξεχωριστό και είναι ζόρι. Δεν ξέρω, αυτό πάντως απίστευτο κράξιμο. Μπορεί να το αφήσω στην άκρη για να μην φάω χέι. Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα, κάτσε να βγάλουμε αυτό εδώ. Να βγάλω και αυτό. Λοιπόν, εδώ βλέπεις, ο άλλος είχε βάλει το παιδάκι του εκεί μέσα. Οπότε αυτά είναι λογικά για εδώ μέσα. Δηλαδή το βάζεις αυτό εδώ. Πώς το βάζεις τώρα? Το βάζεις έτσι, όχι. Να διαβάζω για τις οδηγίες. Κάτσε πώς είναι. Είναι έτσι, δείχνει με γωνία προς τα πάνω. Οπότε αυτό μπαίνει αριστερά και το άλλο δεξιά. Αλλά αυτό από ό,τι βλέπεις είναι στραπατσαρισμένο. Το καλό είναι ότι από το τιμή που το πήρα, αυτοί έχουν πολύ καλή. Α, ωραίο. Και είναι και λαστιχένιο. Και η παραμόρφωση εδώ πέρα που είχε δεν μας απασχολεί πλέον. Μου είχαν δώσει και φαρμακείο του Μπανιάρικο. Από το επίσημο store αυτό το φαρμακείο 70 ευρώ. Είναι full extra. Αλλά κοπανάνε. Φυσικά έτσι πρέπει να μπαίνει. Αλλά μου φαίνεται πολύ σφιχτό εδώ πέρα. Α, όχι. Εντάξει, μπήκε. Ήθελε να το ευθυγραμμίσω σωστά. Οπότε πρώτη επισκεφτική χώρη κομπλέ. Και αυτά εδώ πέρα, τι ρόλο βαράνε τώρα. Καπάκια για πού, έτσι. Έχει έξτρα επιφάνεια. Ναι. Οπότε κάποια πράγματα. Καλά, αυτό το φαρμακείο δεν χωράει σίγουρα. Κάποια πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα τα έχει σχήμα εδώ πέρα. Τώρα με αυτό έρχεται και κλείνει ωραία. Και κάτσε να δω. Ναι, και έρχεται και δίνει και ωραία με αυτό εδώ. Ναι, κοίτα, είναι κάποια πράγματα ας πούμε, που θέλω εγώ μόνιμα να τα έχω εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι και το πιο πρακτικό αυτό τώρα το καπάκι. Όχι, πρακτικό είναι. Γαμάει. Αυτό ναι, ωραία αγορά. Οπότε βάλω το εδώ πέρα ξανά και ένα ας πούμε φαρμακείο εδώ. Δεν έχω λόγο να κάθομαι να νοικοκλίνω αυτά. Βάζω το φαρμακείο. Κλείνω και το καπάκι. Αυτό είναι βρωμιά, δεν είναι κόψιμο. Μπράβο. Να, σώναξ, άνοιξε το μία. Να, αυτό που το είχα εδώ χύμα και έλεγα μη μου γίνει καμία στραβή και ανοίξει. Φιουπ. Και έχει το ίδιο βάθος με πριν. Και τώρα βάζω και πράγματα έτσι. Λαμπρά. Καλή αγορά. Καλή αγορά αυτό. Πάμε να δούμε κι άλλα. Σιρταράκια για κάτω από το κάθισμα. Η αποθηκευτική χώρη εδώ πέρα είναι τραγική. Δηλαδή το κολόχαρτο εδώ πέρα για τα παιδιά. Λοιπόν, είναι τραγική. Από εδώ κάτω όμως. Όπα, ακόμα με τα τέτοια είναι. Από εδώ κάτω όμως έχει χώρο. Και έχει και αυτά εδώ πέρα τα μαξιλαράκια αριστερά-δεξιά. Οπότε. Και το ψυγείο είναι ταπέρ. Ναι, ρε, θες λίγα. Έχω και φταίδες. Λοιπόν, αυτό. Αυτό μου θυμίζει σιρταράκι ψυγείου. Μου ήρθε λίγο στραπατσαρισμένο αυτό βέβαια. Μπορούμε να πάρουμε refund από το τίμου. Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, μπορούμε να πάρουμε refund. Ήρθε δηλαδή εδώ πέρα με εμφανή σημάδια ότι το πλαστικό έχει χτυπήσει το ένα στο άλλο. Επειδή τα βάζανε το ένα μέσα στο άλλο. Αλλά. Αυτό του έλεγα ότι από διευθυντικούς χώρους εδώ πέρα, πέρα από την κεντρική κονσόλα, δεν έχει. Ενώ έχει τεράστιους χώρους αριστερά-δεξιά κάτω. Για πού είναι? Για κάτω από τα καθίσματα.
Οπότε το κουμπάς, το σπρώχνεις και μετά το τραβάς. Ε. Δεν κουμπώνει, αυτό κοιτάω. Μήπως έχει κανένα κλειψάκι, αλλά όχι, είναι τραβηχτό. Ένα. Στο πίσω κάθισμα των παιδιών έχει. Και του οδηγού θα βάλω τώρα, αλλά πίσω ας πούμε δεν έχει. Γιατί πήρα 4. Έκανα παπαριά που πήρα 4. Ω, το πατάκι εδώ, μόνο εγώ λείπω. Μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει. Πιο μέσα πάει, όχι. Α, και το πίσω, μπράβο, ρε. Το πίσω μπαίνει εδώ πέρα στη μπάρα, στη τσουματσιμά. Εντάξει, δεν πάει μέχρι μέσα. Α, όχι, μπαίνει και μέχρι μέσα. Α. Ναι, έσπρωξα τον μπροστά όμως, για δες. Μια μεγάλη πειραγία. Όχι. Ω, καλά, και έξτρα χώρος εδώ πέρα για τα παιδιά. Γι' αυτό είναι τετράδα. Μπράβο, ρε. Και εδώ πέρα πίσω, εντάξει, μπορεί να μην έχει την τέλεια εφαρμογή, αλλά ας πούμε και εμένα που γυρνάω το κάτσιμα τέρμα πίσω, εδώ πέρα μια χαρά. Ωραίος και αποθηκευτόρος. Μαλάκα, ωραία τα πίσω, ε. Και έρχεται γίνεται ίσιο, ό,τι θέλω, ούτε σε άλλο εδώ μέσα δεν τα χρησιμοποιούσα. Δηλαδή, πέταγα τα πράγματα και τα άφηνα, ρε. Αυτό είναι το φαρμακείο της Τέσλα, το μπανιάρικο. Έλα, ρε. Για κάτσε να πάω να ανοίξω τα πατάκια. Έλα. Αυτό. Ναι. Εδώ δεν έχει φόβο να το πιάσει και η καρδιά. Όχι, ρε. Όχι, τόσο καιρό το ανοίγω, κλείνω. Ή το τσουτζούνι. Και ανοίγει εδώ το μπλε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Περίμενε, για screen protector. Ξέρω ότι αυτός είναι μανούλας αυτά. Ριτάρχτα μπλουμπλουμ. Ξέρω τώρα, τι κοιτάς. Λοιπόν, ξέρω εσύ ότι είσαι ο κύριος ψυχαναγκαστικός σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θα σε χρησιμοποιήσω. Είδες, πόσους μήνες το έχω τα μάξι, 1,5 μήνα, 2. Δύο μήνες έχω τα μάξι. Ακόμα με αυτό είναι. Έχω δείξει εγκράτεια απίστευτη. Τώρα, άστο αυτό εδώ. Αυτό τώρα ξέρεις που μπαίνει. Άμα δεν είναι speaking, δεν το βάζω. Ξέρεις που μπαίνει αυτό. Αυτό μπαίνει εδώ, το κολλάς και το κάνεις έτσι. Και δεν δουλεύει. Και κατεβαίνει για μας τα γυαλιά. Αφού γυαλιά ήλιο δεν φοράς. Φοράω τα οράσεις όμως και όταν τα αφήνω πρέπει να τα βάλω στο δουλαπάκι. Αυτό ίσως είναι υπερβολή. Λοιπόν, κάτσε να δούμε κάτι πιο χρήσιμο, εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Τι γίνεται τώρα. Άνοιξε μου το δουλαπάκι. Κάτσε να κλείσουμε και εδώ πέρα και τον light. Λοιπόν, πατάμε εδώ. Κάπου έφαγα το γόνατό μου, ρε. Πατά το δουλαπάκι στην οδηγού. Δουλαπάκι, χώρος εδώ, ε! Απίστευτος! Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Πέρα από την άδεια εδώ μέσα, δεν χωράει τίποτα άλλο. Ασφάλεια άδεια θα έχεις εδώ μέσα. Αλλά εδώ μέσα υπάρχει και το USB της Tesla. Κάτσε να βγάλω το τέτοιο. Λοιπόν, εδώ μέσα υπάρχει και αυτό εδώ το USB. Αυτό το USB τώρα είναι που αποθηκεύει το center εδώ πέρα, τέλος πάντων, την dashcam και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα σου δεσμεύει, είναι μια USB και σου δεσμεύει όλο. Οπότε χαμπάκι, για ρίξω μια στιγμή. Σου δεσμεύει το χώρο. Όχι, σε δεσμεύει ότι έχει μόνο μία USB. Οπότε εγώ που θέλω να βάλω ας πούμε, και κάτι ακόμα εκεί μέσα ή να φορτίζω οτιδήποτε, βάζω αυτό το τσουνάκι που είναι ένα χαμπάκι. Φυσικά είναι και USB 3 για να έχει το γρήγορο. Οπότε το βγάζω εγώ αυτό το τσουνάκι, το βάζω εδώ πέρα στην USB 3 και μετά έχω άλλες 3 USB απλές, σκέτες, που μπορώ και να τροφοδοτήσω μία συσκευή ή οτιδήποτε. Και αποχώρω τώρα, έτσι. Κλακ. Μπήκε. Εύκολο αυτό, ε. Ωραίο. Τέλος, μιλούσα. Αυτό ήταν, γεια, αυτά από εμένα, γεια σας. Λοιπόν, οπότε, πετάμε το σκουπίδι εκεί πέρα, σίγουρα θα το μαζέψουμε. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχω Γιωργάκι μου τώρα, αυτό εδώ πέρα άστο, δεν μου γυαλίζει και εμένα. Το τιμόνι μου πήρες, γιατί να μην κόψουμε αυτό το τιμόνι εδώ με το αλυσόπιτο. Ρε, φύγε ρε! Λοιπόν, κράτα λίγο εδώ. Τραβάμε αυτό. Και αυτό θα αναποσβήνει Tesla τώρα. Ελπίζω όχι σε RGB ή αποχρώσεις. Και κοίτα τώρα ποια είναι η μαγιά εδώ πέρα. Μετά λέει εδώ το τραβάς και κάνεις κάτι, δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία. Α, είναι και πορτοκαλί, είναι ωραίο, ρε. Είναι τραβιέται και μπαίνει το. Ναι, ρε, είναι retractable. Και από την μία μεριά, κοίτα τώρα, εντάξει, αυτό το καλώδιο έχει διάφορες εκδόσεις. Αυτό, ας πούμε, είναι το lightning, εντάξει. Αυτό είναι για τις γυναίκες το τέτοιο. Αν και έχει την ασφαλεία φόρτιση εκεί πέρα, δεν ξέρω. Άμα είναι πολύ μακρύ, μπορώ να το δίνω πίσω στα μικρά στο. Ναι, πίσω στα μικρά στο tablet και μετά όταν φτάσει στο μαξιμείο, το κάνεις. Και ένα έτσι και ξαναγυρνάει. Καλή φάση. Εδώ μέσα έχει δύο Type-C. Πού είναι, είναι για να τις βρεις, είναι να, στο ίδιο χρώμα της μοκέτας. Να το βάλω. Κάτσε περίμενε. Να στο βάλω λίγο. Να στο βάλω. Έχω βρει, βάζω δάχτυλο πρώτα για να βρω την τρύπα. Και μετά μόλις τη βρω. Ναι, θα τη χαλάσει, τρύπα πιο κάτω είναι. Δεν βρίσκω τρύπα. Ζορίζομαι. Κάτσε, περίμενε, Ωραία, λοιπόν, εγώ το έχω εδώ, έτσι. Είναι, είναι σκληρό εδώ. Πού είναι, εδώ είναι. Φτύσε λίγο. Μπήκε! Πιάστο το βάλω. Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει. Άσε με να το βάλω εγώ. Συνήθως βρίσκω εύκολα. Το βάζω πιο εύκολα. Περίμενε. Πού είναι, ρε. Ρε μαλάκα, τη βλέπω την τρύπα σου, λέω. Είναι πιο πάνω ή πιο κάτω. Πιο χαμηλά.
Εδώ. Πιο χαμηλά, ωραία, λέω, εδώ όλα. Είναι. Ας το γάμο. Εδώ πήρα. Είναι, να, ρε, αφού είναι τα υψί, δεν έχουμε θέμα. Όπως... θα ανοίξει καινούργια τρύπα. Πού είναι. Αριστερά. Α, το! Το βάλα. Άντε, ρε, που θα μου πει εμένα. Να, και εδώ πέρα, εδώ πέρα τώρα το βλέπω εγώ. Να, τι μία. Δύο θέλει. Με τη μία, ναι, ρε, δύο. Έχει δύο τέτοιο. Και γράφει Τέσλα. Και σταματάει εδώ. Α, έχει σταματάει εγώ. Είναι επαναφορά. Όχι, και κοίτα. Εγώ τώρα έχω και περιμένω να μου έρθει το Knob, αυτό που σου έλεγα που βάζει drift mode και ιστορίες. Να το πάρει κλείνει μου, το sexy Knob. Άσε με τώρα, αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, και αυτό μπαίνει εδώ και αυτό. Έτσι. Οπότε τώρα, άμα φέρω και το άλλο και έχω και αυτό πάνω. Θα πάει εδώ. Θα είναι εδώ έτσι το τυλαπάκι. Θα έχει τυλαπάκι μετά. Και μετά θα κάνω. Αψάνω. Έχω πάρει και αυτό το τσιταράκι. Ωραίο. Θα το παρήγγειλε. Ε. Το είχε ή το παρήγγειλε. Το παρήγγειλε. Αγόρε, extra είναι και αυτό. Ωραίο Αντών αυτό. Αυτό κοιτά, βλέπω τα καμπατζόνι εδώ μέσα. Χλακ. Τι τώρα... στιγμή για τα γυαλιά, μην βάλει άλλη μαλακιά. Ρε. Ναι, δεν το βάλω, δεν μου αρέσει τελικά. Και γιατί, ξέρετε, άμα ο μηχανισμό ήταν πιο. Ανάλογα με το κρατάω. Άμα ο μηχανισμό ήταν πιο smooth, να πω ναι, αλλά τώρα εδώ. Είναι πλαστικούρα, ρε μαλακά. Και κατεβαίνει πολύ χαμηλά και εδώ πέρα, δηλαδή. Όχι, είναι πολύ διαστημικό. Έχω πάρει κάτι από αποθηκευτικού χώρου που μπαίνουν από εδώ κάτω. Δεν ξέρω, βασικά είναι άσχημο που έχει αυτό. Είναι άστο, ναι, ναι. Αυτό είναι λογικά για να πιάνει εδώ πάνω. Όχι, 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 είναι όχι, για να πιάνει εδώ. Δεν θα το βάλω στο αμάξι. Έχω φέρει άλλου αποθηκευτικού χώρου μέσα. Αλλά τώρα ξέρω, εσύ Spigen, Spigen, Spigen. Έχει χαλάσει ένα εκατομμύριο ευρώ σε Spigen με τα Samsung. Μόνο Spigen, ρε. Ωραίο αυτό. Το θέμα είναι φορτίζει. Και κάτσε, αυτό είναι το Type-C, αυτό είναι το. Πάλι κάμερα που θα σβήσει λίγο. Ναι, 17% έχω πλάκα-πλάκα. Κάτσε να το βάλω λίγο εδώ πέρα, γιατί μετά στο τιμόνι είναι που θα τη χρειαστούμε. Αν και ξέρεις, τώρα εδώ, GoPro, κάτσε βάζω το καλώδιο τώρα, μην γίνει καμιά τρολιά με την καταγραφή. Όχι, τα παπάρια μου, μπορείς να βάλω πιο πάνω. Ξέρεις όμως τι μπορώ να κάνω. Κοίτα, αυτό είπαμε είναι τέτοιο, ok. Βάζουμε το καλωδιάκι εδώ, κομπλέ. Έχω και τα άλλα καλώδια μου εδώ. Και αυτό μας δίνει και υποδοχές εξτρά από πάνω. Τα υψί. Και έχω καλώδιο τα υψί σε τα υψί. Οπότε, βάζω το καλωδιάκι εδώ που λέει 3 μπερ. Ωραία, στο hub και καλά. Μου δίνει extra USB γιατί αυτές εκεί μέσα είναι τόσο χωμένες. Πρέπει να είναι και ανοιχτό το λαπάκι. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να το έχω όλη την ώρα. Εδώ ανοίγεις το screen protector, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κλείσει τώρα εδώ πέρα. Εσύ με ξύπνησε ότι κρυώνεις. Κοίτα, το καλοπατμένο αυτό. Πάει, κλείνει. Για άνοιξε, ρωτά. Πού πας, ρε. Πάω σε ένα άνοιγμα κάλυμα, μια μπλοκαρισμένη βαγονόπλα, δεν ξέρω τι είναι. Σε έχω αφήσει τον αυτόματο, κάτσε να πάρω το ασύρματο, περίμενε. Οδηγίες χρήσης και μαλακίες. Τι οδηγίες, ρε, αφού σου γράφει από πίσω, άμα δεις από εδώ σου λέει please press and slide, περίμενε 30 δευτερόλεπτα και μετά το τραβάς. Τώρα τι τραβάς και πότε το τραβάς και τι τραβάς δεν ξέρω. Λοιπόν, άκου τώρα, άκου τώρα. Ωραία, ήρθε πελάτης, κατέβα πάλι. Μπήκε μέσα. Ο Χρήστος είναι. Δεν έχει κόρνα. Ε? Δεν έχει κόρνα το αμάξι. Έχει. Χρόνια πολλά, γέρισε την κόρη σου. Ευχαριστώ πολύ. Είχα. Τι κάνετε! Τραβάνε βίντεο, ρε μαλάκα, για να το παίζουν για ακόμα, για να μαλάκα. Εδώ και δεν κάνω, πώς μιλάς έτσι, ρε, είναι το παιδί, ρε. Αφού κατάλαβα ποιος είναι, ρε μαλάκα. Ναι, τι. Άρα, τσάω. Για το παιδί του Τουμπάκη, λέει, κατάλαβα ποιος είναι. Το τυράκι μου θα πεθάνουμε εδώ μέσα, το έκλεισε το πληματισμό, ρε μαλάκα. Το κλείσα. Ρε, μια μου λες, έχω ψωλιάσει, κρυώνω, και μια μου λες, ανοιξέτο. Ναι, σου είπα μπορεί αυτό να μην βαράει τα παπάρια μου. Ναι, ρε μαλάκα, κοίτα εδώ, Τέσλα ρε μαλάκα. Αυτό το κάνεις έτσι και σου φυσάει όπου θες. Εγώ θα σου πω ναι, το είχα βάλει εδώ στα παπάρια. Δεν θέλω στα αρχίδια μου, θέλω εδώ πάνω. Πα. Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν, πες μου, πώς το βάζουμε αυτό. Ρε πούστη, περίμενα δύο. Περίμενα. Χάλασα. Περίμενα δύο μήνες, ρε. Ρε το είχα αφήσει με τη βλακεία. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Μην κουνάς. Συγγνώμη. Θες βοήθεια. Κοίτα εδώ. Θέλω να πιώσω αυτό. Σίγουρα το κάνουμε αυτό έτσι πρώτα. Γυρνώ να κοιτάξω τις οδηγίες. Αμάντα ναι. Πάει ο φωνούλα μου. Πάει ο φωνούλα μου. Τώρα θα το κουμπίσει να κολλήσει. Slide. Press and slide. Press. Έκανα press. Δύναμη. Press and slide. Περίμενε. Όχι, μην το κάνεις έτσι. Πάει μόνο του, μωρέ. Περίμενε, 30 δευτερόλεπτα λέει ρε. Δεν περάσανε. Όχι. 29. 30. 28. Όχι, ρε. Εν τω μεταξύ στους άλλους πας και τους βάζεις αυτά από πάνω εδώ πέρα. Άχι, ρε, μα, για τη σκόνη. Αλλά... Έχει αυτό για να το πατάς μετά. Για το τι φούσκα, αλλά μα το καθαρίσει με γενικό. Να πάρουμε το νεκτάριο. Τι? Θα βγάλουμε το νεκτάριο και το βάλουμε. Σπίγκεν είναι. Σπίγκεν είναι ακριβή. Ιταλή, αυτή την πέρα από το τίμο. Φτηνά. Λοιπόν, πώς το πήρες αυτό. Κάνα δεκάρι. Ξέρεις πόσο έχει σπίγκεν. 45. Είχε κανένα 60 μου είχε πει όταν το είχε πρώτο πάρει. Οκ. Okay. Λοιπόν, βγάζουμε τώρα αυτό το παπάρι. Ωραία, το έβγαλες. Δεν το έβγαλα. Remove from here. Εδώ σου λέει. Εδώ. Ρε. Και γιατί έχει αυτό. Εδώ. Μαλάκα, δεν ξέρω αγγλικά. Remove from here. Έλα. Να.
Τα βλέπεις γιατί δεν είναι ένα από εκεί. Κάτσε από εδώ που είναι μια χαρά, κοίτα εδώ. Αφού έλεγε from here. Δεν ακολουθείς ποτέ τις οδηγίες, σου είπα. Γάμισε το manual. Το βγάζει και βγει. Μαλάκα έχει κι άλλο. Α, είδες που δεν διάβασες τις οδηγίες. Ναι, αλλά μαλάκα μπήκε πένα. Αυτό εδώ πέρα δεν πήγε πένα. Ρε σκάσε, ρε. Ωραία, αυτό, και το έχουμε βάλει τώρα αυτό. Δεν έχεις βάλει. Βλέπεις φούσκα πουθενά. Ναι, βλέπω, γι' αυτό τα πατάω. Δεν τα βλέπεις, εγώ δεν βλέπω. Και σκόνη μαζεύτηκε. Με τη μία, ρε φίλε. Είδες. Ωραία. Και τώρα. Μαλάκα, είδες αυτό τι μου, κοίτα που κάθεται όμως. Δεν κάθεται σωστά. Τι δεν κάθεται σωστά, τι έχει εδώ. Πρέπει να πάει πιο δεξιά όλο. Γιατί, δεν ξέρω, με ρωτάς. Το βάλε στραβά εσύ. Τι λες, μαλάκα, αφού έχει βάση. Να το. Κάτσε, από εδώ είναι ένα ελάχιστο. Ένα τσίκ εδώ και εδώ. Είναι ένα τσίκ από την αδερφή. Άρα εσύ δεν το βάλε καλά. Το σπίγγεν, το πήγε με το κοίτα, από πίσω σου λέγε top και εσύ το βάλε. Το βάλε ανάποδα. Βρε καριόλι, γύρνα το βίντεο πίσω. Top το βάλα και είναι εδώ. Ήταν λάθος τοποθετημένο μέσα, μαλάκα. Ξέρεις γιατί μπορεί να το έχουν. Όχι, δεν βγαίνει τώρα. Φακτή μου. Λοιπόν, ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί να σου λέει ότι άμα ήταν όλο πάνω στην οθόνη, άμα γινόταν συστολή και διαστολή, μπορεί να μην υπήρχε κάπου να εκτονωθεί άμα ήταν όλο καλυμμένο. Να ξέρεις, οπότε... άνετα στο βγάζω με το χέρι και το ξαναβάζω, έτσι. Δεν θέλω, όχι. Καλά είναι. Και το τέλειο είναι, ρε φίλε. Ναι, από εδώ λοιπόν, δεν ξέρω τι παίζει. Μπορεί στη διαστολή και συστολή άμα είναι όλο καλυμμένο. Είναι όπως το ηλιορροφή εδώ πάνω. Αυτό εδώ πέρα. Ηλιορροφή λέγεται. Ναι, δεν ξέρω από αυτά τα μάξια. Πάνω να παίρνω ακριβώς. Λοιπόν, το πανόραμα τώρα. Αυτό λέει δεν μπορεί να του βάλει μεμβράνη προστασία. Αντιλιακή, UV και τέτοια. Ναι. Γιατί λέει, ναι, μεν την μπλοκάρει τα πάντα, είναι φοβερό τρομερό. Αλλά υπάρχει κίνδυνος ραγίσματος. Επειδή είναι βάση μεγάλη θερμοκρασία και δεν μπορεί να εκτονωθεί όπως εκτονώνεται το τζάμι. Τέσλα. Τι λες βρε τσιμπούκι. Όχι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, αυτό, ωραία. Και είμαστε κομπλέ τώρα εδώ. Τι άλλο να φέρουμε, περίμενε, λες και σε βρήκα τώρα. Περίμενε. Περίμενε, βρωμιάρι. Αχ, τι μονάκι. Ψιλοκαγκουλιά είναι αυτό, αλλά δεν βαριέσαι. Τι θες ρε! Να πάρω σπίγγεν γιατί την έβγαλες! Έχει αλλάξει, έχει γίνει μπλε η οθόνη. Είναι anti-blue light ρε, γι' αυτό. Είναι καλή για τα μάτια μου. Γιατί εδώ κοιτάς. Το βράδυ με ενοχλούσε. Είναι πολύ μπλε. Ε? Εντάξει τώρα... Εντάξει ρε φίλε, μπορεί να σε κόβει, μπορεί να κόβει την αντιλιά, μπορεί να είναι αυτά τα... Να είναι οι οθόνες αυτές που το φλάι του δεν βλέπεις καλά. Λοιπόν... Ναι. Ε? Τι είναι αυτό, ταμιακή μηχανή. Αυτός αρέσει, του μπανώ. Λοιπόν, αυτό εδώ κοίτα τώρα τι είναι. Αυτό δεν θυμάμαι καν πως μπαίνει, ίσως πρέπει να δούμε το βίντεο από το τίμου. Αυτό τώρα κοίτα είναι αποθηκευτικός εξτρά χώρος που μπαίνει, πρόσεξε που μπαίνει. Όχι αυτό. Λοιπόν, ρε μη μου το κάνεις. Αυτό τώρα μπαίνει, άκου να δεις που μπαίνει. Από εδώ πίσω και έρχεται εδώ και δεν φαίνεται. Όχι ρε φίλε, μην κάνεις μπλε. Να σου εξηγήσω. Κάτσε, και τι έχει αυτά, αυτά γιατί είναι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό ρε, αυτά τα κολλητικά εδώ τι είναι. Από κάτω δηλαδή έρχεται και κάθεται έτσι από εδώ κάτω. Ναι, αλλά το κρεμάς από εδώ, κοίτα, εδώ έχει κενό, βλέπεις. Από εδώ πίσω, από την οθόνη. Έχει πολύ χώρο αξιοποιητό ρε. Αυτά είναι μαγνητικά, αυτά είναι σιλικόνης. Αυτά είναι, δεν ξέρω γιατί είναι. Είναι σιλικόνης. Ναι, για να και τα... πρέπει να είναι. Και άμα τα βγάλω, τι γίνεται. Φίλε, πάντως βγαίνουν το μόνο σου. Ναι, βγαίνουν, εντάξει. Πρέπει αλλά να είναι για να μην. Για να μην γλιστράνε τα πράγματα. Δηλαδή, άμα θέλω εγώ να έχω ανοιχτό το δουλαπάκι. Και αυτά τι είναι, μάλλον. Μήπως... Αυτά εδώ πέρα τα λαστιχάκια, δεν ξέρω. Στο τρίτο σίγουρο σου την πίνω από εδώ κάτω. Official website information. Yonze, storage box under the screen. ABS, non-destructive installation. Για το Model Y και τα εκείνα. Κάτι. Okay. Yonze. Τζόντζε, τώρα box for Model Y και Model 3. Οπότε αυτό λογικά το βάζεις από εκεί. Το σηκώνουμε από εδώ, το πιάνω από την μια μεριά. Μαλάκα, εντάξει, σαν τα ρήφα θα είσαι τώρα. Ωραίο φίλε. Εδώ θα βγάζεις τα ζήτα σου. Μαλάκα μια χαρά και θα βγαίνει. Κοίτα, δεν φαίνεται πάρα πολύ έτσι. Δεν φαίνεται πάρα πολύ. Να πω την άποψή μου. Πες τη. Εδώ στο πλάι στο στενό έχει ένα κάδο. Ρε, μην είσαι τέτοιο. Κοίτα τώρα και μπαίνει και πολύ εύκολα. Βάλε από εδώ. Να, βέλκρο είναι. Δεν είναι βέλκρο, πρέπει να το περάσει μέσα στην τρύπα. Ποια τρύπα? Αυτή που δεν έβρισκε πριν, έχει εδώ τρύπα. Πού τρύπα? Να, λοιπόν. Δεν βλέπω. Α, είναι με θυλάκι. Ωραία, κράτησε αυτό. Αυτό. Περίμενε. Ξέρεις τι, τα λαστιχάκια δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα έχει. Αυτά εδώ. Ναι. Για να παίζει. Μάλλον είναι για να κρεμά κάτι. Άχι το διάλογο. Ρε, ό,τι καλύτερο. Ρε, αποθηκευτικό σχόλιο και τι βάζει εδώ πέρα. Εδώ πέρα τι μπορεί να βάλεις, δεν είναι και από κανένα βαθμό. Είναι και από εδώ. Έρχεται και κολλάει πάνω. Και κοίτα εδώ. Έχει και αυτό το τζεπάκι που πρόσεξε. Εδώ μέσα τα πράγματα που βάζεις μπορεί να είναι ψηλά, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Α, το πας χωράει. Κάτσε να δω. Το πας χωράει ακριβώς. Οπότε αυτό εδώ πέρα τώρα μπορεί να το χρησιμοποιεί και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Γιατί υπάρχει το ίδιο και από εδώ. Οπότε το τραβάω εγώ εδώ και κάνω έτσι. Α, είναι βαθύ κιόλας. Ωραία καβάντζα.
Α, είναι και βαθύ κιόλας. Για, τι έγινε, αντανάκλαση. Λοιπόν, και άμα το έχω εγώ από αυτήν εδώ τη μεριά, δεν έχει κολλήσει. Είναι μαγνητικό και έχει κολλήσει. Κάτσε εδώ. Εδώ είναι. Και κοίτα, μπορεί και ο συνοδηγός να μοιράζεται πράγματα, αν έχει κάτι εδώ μέσα. Και ο οδηγός. Το τραβάω από εδώ και το έχω εδώ. Και έχω το pass. Και το ξανακλίνω. Και το ξανατραβάω. Και το βγάζω, το δείχνω και είναι κουμπλέ. Α, καλή φάση. Και εδώ μέσα τι μπορώ να βάλω. Και θα κάνω τεστ. Τσίχλα χωράει, όχι. Σύνοτι αυτό μου φαίνεται ψηλό επικίνδυνο, γιατί θα πας να βάλεις καμιά ώρα τίποτα εδώ μέσα και μπορεί να τέτοιο. Και αυτό με ψιλοπροβληματίζει. Καλά, μπορεί να βάλεις το καπνό σου. Α, να. Καπνό, αναπτύρεις τέτοια. Αυτό βέβαια με προβληματίζει καμιά στιγμή. Στα τυφλά θα πας να βάλεις τίποτα εδώ πέρα και θα κάνεις ένα γκράου και θα φάει την οθόνη. Οπότε είναι ψιλορίσκι αυτό εδώ πέρα σαν κατσετάκι. Αλλά η οθονούλα όντως έχει μπλεβήσει. Δεν ξέρω γιατί. Κάτσε πατήσω λίγο εδώ. Κοίτα, οπ, κόλπο. Ανοίγει εδώ πέρα. Και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, αφήνω την κάμερα λίγο να φορτίσει, γιατί είναι, ζορίζεται εδώ πέρα λίγο. Λοιπόν, η οθόνη εδώ πέρα στην αφή, τα πάντα. Ω, ωραίο. Γιατί δεν έχει χαλάσει και την αφή εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε είμαστε κομπλέ εδώ πέρα. Και τώρα τι κάνω. Αφήνω λίγο την κάμερα να φορτίσει και μαζεύουμε δυνάμεις, γιατί το επόμενο πράγμα που ίσως βάλουμε είναι το τιμόνι. Ή να το αφήσω για επόμενο βίντεο. Ίσως το αφήσω για επόμενο βίντεο, οπότε θα βάλω τα πατάκια τώρα να δούμε σε τι φάση βρίσκεται με αυτά τα φθηνά τα κατσετάκια. Και για πιο extreme το τιμόνι που θα θέλει κανένα δεκάλεπτο βίντεο, τέλος πάντων, εγκατάσταση μόνο αυτό. Οπότε τα λέμε μετά. Και το τελευταίο πράγμα είναι αυτό. Έχουμε παιδιά. Εσύ στο αμάξι σου, τι έχεις, ένα Σεπέντερ Cross έχεις, έτσι. Ωραία. Τι μοκέτα έχει μέσα. Έχω βάλει λαστιχένια πατάκια. Γιατί. Γιατί άμα λερώσουμε. Αυτό. Έχεις πάρει λαστιχένια. Εγώ έχω πάρει δερμάτινη εδώ πέρα. Δερματίνη βασικά. Γιατί με αυτά με τη μοκέτα που ήρθε μέσα το αμάξι, άμα ήμουν κάποιος ψυχαναγκαστικός με την καθαριότητα, που το παιδί με το που θα πατήσει το χώμα, βγάλε τα παπούτσια σου, βάλε τη σακούλα, κάνε τέτοια. Θα είχαμε τρελαθεί, εντάξει. Τι έπεσε κάτω. Τι έπεσε. Ψεύτικη είναι, μαλακά. Είναι αυτές της Μαριέλης είναι. Αυτές τις είχα πάρει από το τίμου. Μαρία, εντωμεταξύ τώρα έχω φτάσει σε ένα σημείο που θα πέσει ολοανοσία. Δηλαδή μου τις βάζει παντού, μου κάνει και καλά. Τέλος πάντων, αυτό με τα πατάκια, δηλαδή με το που τα πλένω, με το που τα πλένω ή τα πάει το αμάξι, την επόμενη μέρα είναι σκατά. Και τα καθίσματα, ξέρεις, κάθονται πίσω στα καθισματάκια τους, αμολάνε τις ποδάρες τους και τέτοιο. Ωραία, φέρε εδώ. Αμολάνε τις ποδάρες τους και τα γεμίζουν με χώμα, οπότε δεν έχει νόημα. Τώρα, ας πούμε, πήγαμε μια εκδρομούλα, τέλος πάντων, μονοήμερη εκεί στη παραλία. Τα έβγαλα τα παιδιά, τρέξανε, κάνανε. Δεν είχε νερό, δεν είχαν ανοίξει ακόμα τις βρύσεις για να ξεπλύνουν τα πόδια τους. Τους λοπατήσεις στην άμμο, κάντε ένα έτσι και μπείτε. Λοιπόν, οπότε. Α, και αυτό τώρα υπήρχε με διάφορες πλέξεις. Είχε με κόκκινες, με πράσινες. Εγώ διάλεξα εδώ πέρα την RGB. Λοιπόν, οπότε. RGB, όντως. Κάτσε. Αυτό είναι για. Κάπου. Δεν ξέρω τώρα, μην μου λες τώρα άμα είναι για μπροστά για πίσω, δεν ξέρω. Θα τα δούμε. Το οδηγό είναι. Α, και αυτό οπότε λογικά είναι για να. Όχι. Δεν ξέρω και βλέπεις, κάνει και ένα χυλάκι για να το πιάσει όλο. Αυτό είναι του σπιτιού, του νοικοκύρη. Α, ωραία είναι αυτά, ρε. Πες μου ότι. Όχι, δεν είναι για, για το πίσω κιόλας. Είναι για μπρος. Και κοίτα. Να γράφεις, ότι. Τι γράφει. Ναι, γιόν, 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 γιόν. Ωραία. Το ήχο θα κατασκευάσανε. Τα έχω και καιρό εκεί πέρα για να κάνω το unboxing. Ρε, περίμενα να το κάνουμε μαζί. Αυτά είναι για να κουμπούν κάπου, ε. Α. Φαστικά από πίσω να μην φεύγουν. Και αυτό, αυτό λογικά είναι για το πίσω. Έλα ρε. Εμένα γιατί μου φαίνονται όλα ίδια. Αυτό είναι στο οδηγού. Πού το κατάλαβες. Καταρχάς δεν είναι για τα πεντάλια. Επίσης. Ναι. Α, και έχει και αυτό εδώ πέρα. Για να πιάνει λογικά. Για να κάνει χρουτς χρουτς. Εντάξει, κάτσε. Model Y 2020, τεγκάρι. Είναι τεγκάρι αυτό, λοιπόν. Α, και αυτό μπαίνει από κάτω από τα σιρδαράκια, ε. Γι' αυτό είπες να τα βγάλουμε. Έλα σε ρε. Άντρε. Ωραία. Το έχω σε αυτό εκεί κάτω. Ναι. Ναι. Γι' αυτό σε έκανα την πάρω. Γι' αυτό με έκανες. Ναι, ναι, τι, γιατί. Και τα κλειδιά σου, τα κόβεις και έρχονται εδώ πέρα οι πελάτες 25 φορές να τα ξαναφτιάξουμε. Καλά, κάτσε παιδέψου εσύ, πάω να δω από την άλλη μεριά. Ναι, ρε. Πάω να δω εδώ πως φαίνεται. Α, έχω να φάω κράξιμο από τη γυναίκα, μαλάκα. Δεν ξέρω, ίσως όταν στρώσουν κάτι να λένε, αλλά για την ώρα. Πώς πάει, Γιώργο μου. Καλά, μπήκανε. Ξέρεις τι. Έλα. Έχουν κάτι σκράτς. Ναι, ναι, κάτι της πλάκας.
Εντάξει, ναι. Εδώ δεν έχει εδώ πάνω, ας πούμε. Θα βάλω μια βίβλη σε 3 μη τέτοιο αυτοκόλλητο. Και μόλις πάνω το ξυλώσω, θα ρημάξω όλο το τέτοιο. Αυτό μου φαίνεται είναι ανάποδο. Όχι. Πάει διπλωτό. Και αυτά τα κουμπάκια, ρε, μήπως έχει καλή μοκέτα από κάτω. Γιατί εδώ έχει κάτι κλειψάκια που δεν ξέρω από πού μπαίνει, ρε. Να σου πω την αλήθεια, ήμουν πιο. Α! Είναι από αυτό, δεν είναι από αυτό, δεν έχω ιδέα, αλλά πάμε να δούμε. Γενικά, Γιώργο, ξέρεις τι, ρε. Πολλά ανταλλακτικά για τα Tesla σου λένε και καλά για Model Y 3 μέχρι το 2020. Μετά σου λέει 2021 και δηλαδή έχουν κάνει μικροαλλαγές. Δεν ξέρω αν ισχύει για αυτά, αλλά η εφαρμογή τους μου φαίνεται λίγο πανηγυριώτικη. Εσένα πώς φαίνεται? Κοίταξε, πήγε. Ναι. Με το πάτημα λες να έρθει τα ίσα του σιγά σιγά να κάτσει, γιατί τώρα κάτσε να δούμε και πίσω. Πίσω βέβαια θα είναι το μεγαλύτερο ζόρι, γιατί έχουν τα θυματάκια και πρέπει να σηκώνω τσάγκερ. Στο μεξί βρήκα και αυτά. Γεια δες. Τι είναι αυτά? Αυτά στα δίνει. Ναι. Για να πάρω τα κουμπώσεις σε κάποια σημεία να σφινώσουνε. Τώρα. Έκατσε. Ναι. Να μου πάει κάτω από καναπατάκι το πετάλι για να τρέχω να κολλήσει και να αναγκάζει, υπάρχει περίπτωση ή όχι? Όχι. Ωραία. Βέβαια καλύπτει ωραίο όλο το χώρο. Από εδώ, χωρίς να βάλει το πατάκι, κάτσε πολύ καλά, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω τι παίζει τώρα, ρε. Το θέμα είναι αυτό εδώ πέρα το κάθισμα πώς βγάζουμε. Α, το βγάλεις όλο. Εμπρεγκάζουμε, τι θέλει. Εγώ σου λέγα να βγάλω την άγκυρα από εκεί, ρε. Αυτό, ξεκουμπώνεις, τελειώνεις και το ξανακουμπώνεις. Ωραία, δεν το βγάλεις. Δεν γράφει. Έλα, σου δίνει το μέλλον εδώ και βλέπει ότι έχει γίνει ένα απότομο κόψιμο. Από εκεί που είμαστε στο κλειδαράδικο κλειστών 134 και βγάζαμε τα πίσω πατάκια για να βάλουμε τα καινούργια μα τα γυαλιστερά, δυστυχώς η GoPro έκλεισε από μπαταρία και τον ήπιαμε. Οπότε βλέπει τώρα ένα timelapse που πάω από τον Κέρακα στην Αττική Οδό για να μπω στο λιμάνι στον Πειραιά με τα δύο παιδιά μόνο μου για να φύγουμε πίσω για Κρήτη. Θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την στήριξη που έχετε δείξει με το team μου από την ώρα που ήρθα στην Ελλάδα. Με το κουπονάκι το APC030, Dual Apps, Second Spaces και τέτοια. Είναι τεράστια η στήριξή σας και η βοήθειά σας και μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω. Το βίντεο κοντεύει τα 50 λεπτά, sorry, μεγάλο βίντεο, αλλά δεν είναι το κλασικό, ρε φίλε, το βίντεο για πάλι από μένα και βλέπετε τα χέρια μου. Ήταν κάποια πράγματα που ήθελα να τα τραβήξω με τον κουμπάρο μου, τέλος πάντων στην Αθήνα, σε πιο παραίσθητο κλίμα. Είναι ψιλοβλογκάκι, δε στο φάση. Το τιμόνι δεν θα το βάλουμε. Δεν το έχω στην Αθήνα ακόμα κομπλέ. Πήρα και δανείστηκα και δεκάρι άλλεν για να το ξεσφίξουμε τέλος πάντων, αλλά ήταν τεράστια μανούρα και λέω άστο. Οπότε. Πάμε για τελικά συμπεράσματα. Θα μπούμε στο Tesla να σου πω τι δούλεψε και τι δεν δούλεψε και ευχαριστώ για τη στήριξη. Τα προϊόντα που όντως χρησιμοποιώ καθημερινά και αξίζανε από αυτό εδώ το βίντεο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, ξεκινήσουμε με αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, χρήσιμο το καλωδιάκι εδώ, το τραβάει η άλλη να κάθεται να παίζει και να μην φορτίζει μόνο εδώ από την ασύρματη φόρτιση. Ωραία, συνδέσαμε και άλλες συσκευές, τις βάζαμε και φορτίζανε εδώ. Είχα βάλει το power bank, ωραία, και εδώ μέσα μπέμπαινε με το καλώδιο και ήμασταν κομπλέ. Το μόνο σπαστικό για κάποιον που δεν είναι τόσο κάγκουρας είναι ότι ακόμα και κλειστό, ας το πούμε, γιατί δεν κλείνει ποτέ ουσιαστικά το αμάξι, κλειστό να είναι, αυτό εδώ πέρα το μπλε φωτάκι δουλεύει ακόμα. Οπότε μπορεί να ενοχλεί κάποιος, κοίταξα πας και το κλείνω κάπως, δεν έχω βρει. Μετά, φυσικά το πιο χρήσιμο που έχω αγοράσει ποτέ για το αυτοκίνητο είναι αυτό εδώ το σιρδαράκι. Okay. Λοιπόν, τώρα, αυτό εδώ τι είναι? Ένα κομματάκι πλαστικό. Αυτό είναι ψιλολαστιχένιο κιόλας. Αποθηκευτικός χώρος που καβατζώνεται κιόλας και δεν χρειάζεται να κάνεις καμία εγκατάσταση. Όπως και σε αυτό. Εδώ πέρα υπάρχουν ήδη τα βλάκια. Απαλά το ακουμπάς και το σπρώχνεις. Αυτό, τίποτα άλλο. Okay. Αυτό είναι ίσως το πιο χρήσιμο που έχω πάρει. Γιατί είναι και καβάτζα, είναι έξτρα αποθηκευτικός χώρος και δεν ξέρω γιατί δεν το έχει από μόνο τη η Tesla. Γιατί ο χώρος εδώ πέρα υπάρχει. Και εδώ μέσα χωράνε πάλι 1000 πράγματα από ό,τι βλέπεις. Λοιπόν, αρκετά με αυτά. Αυτό εδώ τώρα, αυτό εδώ, αν και στην αρχή ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, το χρησιμοποιώ για να βάζω το πορτοφόλι μου για να μην το ψάχνουν εδώ πέρα ιστορίες, να βάζω καπνούς, να βάζω τσιγάρα να μην είναι τέτοιο, είναι και μαγνητικό εδώ πέρα από ό,τι θυμάσαι, οπότε κλείνει κατευθείαν. Αυτό εδώ το πορτάκι από την πίσω μεριά τώρα, από την άλλη μεριά, ενώ στην αρχή είχα ενθουσιαστεί, δεν το χρησιμοποιώ εγώ. Το χρησιμοποιεί πιο πολύ η γυναίκα ή ο συνοδηγός. Γιατί από εδώ πέρα μπορούν να το ανοίγουν κανονικά, να παίζουν μπαλίτσα, ενώ εγώ εδώ πέρα πρέπει να κάνω ανάμεσα από το τιμόνι, κάτω από εδώ, από εδώ μέσα τέτοιο να κάνω ιστορίες. Εν τω μεταξύ έχει αρχίσει και καλοκαιριάζει, είναι Ιούνιος τώρα πλέον και είμαι μες στο αμάξι και έχω βγάλει την πεπελή. Όπα, copyright. Τώρα για το screen protector, το είπε και ο κουμπάρος μου όταν το βάζε, βγάζει μια ψιλομπλε χρειά. Εμένα δεν είναι ενοχλητική, αλλά άμα πέφτει ο ήλιος υπό τεράστια γωνία, ας πούμε πέφτει από εδώ, είναι λίγο πιο εμφανής από ότι είναι σε κανονικές συνθήκες. Δεν έχει καμία αλλίωση το χρώμα τώρα που είμαι εδώ πέρα με σκιά. Αλλά άμα πέφτει φως από γωνία, αλλάζουν δραστικά τα πράγματα. Τώρα, κάτι που έχω παρατηρήσει, που μπορεί να είναι απλά ιδέα μου, επειδή το αμάξι τώρα ήταν και φορτωμένο και έχει πέσει πάρα πολύ βρώμα μέσα, είναι ότι σαν να
φαίνεται πιο πολύ, σαν να μαζεύονται πιο πολύ οι σκόνες εδώ πάνω. Ίσως μπορεί να είναι και ιδέα μου, γιατί είχα το εργοστησιακό το φίλιμ, αυτό που πρέπει να αφαιρέσεις για και καλά. Δεν ξέρω, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα, άμα, επειδή και οι τιμές από ό,τι είδα στο τιμίο αλλάζουν, άμα τη πήγαινε κάνει 45 και αυτό έχει φτάσει 25, ξέρω, μια φορά δεν παίρνει το screen protector. Είναι μεγάλη διαφορά, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν ξέρω τι διαφορά μπορεί να έχει το speaking, αλλά ξέρω εγώ, να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Όχι, πάλι αυτό θα έπαιρνα γιατί είμαι τσίπης. Τώρα, τι άλλο. Α, θυμάστε που είχα πάρει ένα χαμπάκι εδώ πέρα, Λοιπόν, κοίτα, πατάω εδώ το σέντρι, ανοίγει κανονικά, μου δείχνει τι έχει γίνει γύρω-γύρω στο αμάξι μου. Κάτι, sorry για τις αντανακλάσεις τώρα, παιδάκια μου, κατέβηκα για να τελειώσω το βίντεο σήμερα, Κυριακή, να το δείτε κανονικά. Οκ, okay, βλέπεις εδώ πέρα, κανονικά δουλεύει. Όταν είχα το χαμπάκι που ήταν πλάκα-πλάκα, κάτσε, εδώ, ντουλαπάκι αυτογεννήτου. Όταν είχα το χαμπάκι αυτό, μου έδειχνε ότι αποθήκευε κανονικά τα δεδομένα του Sentry, αλλά όταν πάταγα πάνω, δεν μου τα έδειχνε. Δεν ξέρω, ίσως είναι μικρός ο διάβλος, να το δοκιμάσω ξανά τώρα, αλλά ενώ μου δείχνει ότι τα αποθήκευε και όντως το αποθήκευε μες στην SD, δεν μπορούσε να γίνει η αναπαραγωγή τους, ok? Οπότε δώρο άδωρο, ωραίο χαμπάκι είναι για τον υπολογιστή να το βάλεις, να έχεις extra USB, τα αφήνουμε στην άκρη, μην το πάρει. Τώρα, τι άλλο είχαμε, αποθηκευτικούς χώρους αυτούς πλαστικούς, πάρα πολύ χρήσιμοι, πάρ' το. Και μετά τα πατάκια τα πίσω δεν τα είδατε, συνοδού δεν μπορείτε να τα δείτε ούτως ή άλλως, αλλά πάμε να δούμε τα δικά μου. Και τα πατάκια, αν και στην αρχή αυτό έλεγα, όπου θα με κρέξει η γυναίκα για τη ραφή αυτή εδώ πέρα την LGBT, πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα και με τον χρόνο, είδες, έχει αρχίσει και γίνεται η εφαρμογή καλύτερη. Εδώ, ας πούμε, σε αυτό το σημείο θέλει λίγη προσοχή. Είναι αυτό που έλεγα. Θα πάρω μια ταινιούλα, θα το βάλω εδώ πέρα, διπλή όψη και θα κολλήσει άψογα. Αλλά έχει και γκαλιάζει και αυτό εδώ και το προστατεύει. Και έτσι με τα σκοτοπέδια δεν θα έχω θέμα. Γιατί η προηγούμενη μου κέντα την είχε δει και είχε μαζέψει πάνω. Ενώ αυτή την κάνει και ένα πέρασμα με ένα πανάκι. Με το leaf blower τη φυσάω και φεύγει όλη μπίχλα από εδώ πέρα. Και μην το σνομπάρει, γιατί έχουμε παιδιά. Και κοίτα εδώ, ας πούμε, τι έχουμε γίνει. Αυτό το χάλι. Με πολύ λίγα χιλιόμετρα το μάξι, έτσι. Είναι θέλει τεράστια προσοχή. Η αποθηκευτική χώρη αυτή. Το μπανό αυτό εδώ πέρα που είχα πάρει από πίσω, το μόνο αρνητικό είναι αυτό. Δηλαδή ότι θα πρέπει να το τραβά για να κάτσει εδώ πέρα αυτό. Και κομπλέ. Και φυσικά αξίζει να επενδύσει ένα τέτοιο. Α, εντάξει. Είχα κάνει βλακές εκείνο το βίντεο και είναι ένα κομμάτι γι' αυτό εδώ και ένα κομμάτι γι' αυτό εδώ, για να μην ακουμπάει τίποτα. Αυτό εδώ πέρα κάπου το έχω βάλει από κάτω τώρα. Πρέπει να κάθουμε να ψάχνω. Λοιπόν, οπότε. Αυτά είναι τα προϊόντα, σας είπα ποια αξίζουν ποια όχι, λυμφάνε όλα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αυτά από μένα.